Τους. Και το λέμε αυτό γιατί σας έχουμε πει από νωρίς το πρωί ότι σήμερα θα έχουμε κοντά μας την κυρία Κεραμέως, την Υπουργό Παιδείας. Να την καλημερίσουμε και να της πούμε και περαστικά. Βέβαια, θα θέλαμε να είναι εδώ, αλλά δύο μέρες πριν διαγνώστηκε με κορονοϊό. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πώς το περνάτε? Καλά, ήπια πολύ. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό είναι η κούραση. Αυτό κύριο χαρακτηριστικό. Νιώθετε μια κούραση. Καλά, αυτή είναι και λόγω και της ένταση της δουλειάς, αλλά δεν έχετε συμπτώματα. Μπορεί να βγαίνουν και τώρα όλα οι αλήθεια. Τα συμπτώματα. Δεν πιστεύω να σας κόλλησε ο Άλης. Δεν νομίζω. Λέγαμε, γιατί απολαύσατε από κοντά, λέω. Α, πήγατε συναυλία, προλάβατε συναυλία. Όχι, συναυλία δεν πήγα. Α, δεν τον είδατε. Μόνο συναντηθήκατε. Αλλά τον είχα δει αρκετά νωρίτερα πριν, δηλαδή άλλη μέρα σε σχέση με το πότε διαγνώστηκα. Μάλιστα. Να σας πω, πώς είναι από κοντά, πριν πάμε στα βαριά τώρα, πριν ξεκινήσουμε τα βαριά, πώς είναι από κοντά ο Κούπερ? Είναι πάρα πολύ συμπαθής. Πολύ συμπαθής και προσιτός, θα έλεγα. Ναι. Πολύ. Και ήρθε για τα μάρμαρα τώρα. Είναι σε αυτούς τους καλλιτέχνες που μετέχουν. Είναι συγκινητικό αυτό που συνέβη πάντως, ότι τέτοιοι καλλιτέχνες τέτοιου αναστήματος ήρθαν από όλο τον κόσμο για να στηρίξουν αυτή την εθνική προσπάθεια, η οποία βασικά δεν είναι εθνική. Υπερβαίνει κατά πάρα πολύ την Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή των. Είναι διεθνής προσπάθεια. Ακριβώς. Ήταν λοιπόν πολύ, πολύ σημαντικό και το ότι η πρωτοβουλία ήταν, ας πούμε, του Desmond Child πρώτα μαζί με τον Γιώργο Λεμπές και τον Φίβο. Και όλοι αυτοί κατάφεραν και έφεραν καλλιτέχνες πολύ σημαντικού αναστήματος από όλο τον κόσμο, είναι νομίζω στέλνει ένα πάρα πολύ ηχηρό μήνυμα για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Η οποία προσπάθεια έρχεται και προστίθεται στις μεγάλες προσπάθειες του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπουργού Πολιτισμού και γενικότερα τα διαχρονικά της χώρας μας για να πετύχουμε πλέον αυτό το αυτονόητο βήμα. Και να σας πω και κάτι. Εγώ θα το πω κιόλας, όσα λεφτά και να δώσουμε για αυτή την προσπάθεια αξίζουν να φέρουμε καλλιτέχνες, να ενώσουμε όλες τις φωνές μαζί και όταν έρχονται τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες όπως ο Άλης Κούπερ και όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω ότι και οι Βρετανοί παίρνουν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Έτσι. Και γίνεται ότι η Ελλάδα έχει συμμάχους. Και είναι διεθνές το θέμα πλέον, δεν είναι δικό μας ελληνικό μόνο και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς, και γι' αυτό και η συμμετοχή αυτών των καλλιτεχνών. Με τον George Clooney που είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Τώρα, κυρία Κεραμέως, να έρθουμε στα δικά σας. Τελειώσαν και οι Πανελλήνιες, πήραν τα παιδιά και τους βαθμούς. Αναμένουμε διορισμούς εκπαιδευτικών. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι χθες δόθηκαν οι βαθμοί. Να υπογραμμίσω ότι πάνω από 3 στους 4 περίπου υποψηφίους πήραν τους βαθμούς τους μέσω SMS σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Πήραν τους βαθμούς τους άμεσα στο κινητό τους τηλέφωνο. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, στις οικογένειες που στηρίζουν τα παιδιά μας, στα στελέχη εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς και βεβαίως και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες πρέπει να σας πω εργάζονται άοκνα προκειμένου όλα αυτά να κυλούν απολύτως ομαλά, χωρίς όπως ακριβώς αρμόζει. Τώρα, διορισμοί. Όπως ξέρετε, για 12 χρόνια η πολιτεία δεν είχε διορίσει ούτε έναν εκπαιδευτικό. Ούτε έναν για 12 χρόνια. Η κυβέρνησή μας έχει ήδη διορίσει 16.200 εκπαιδευτικούς και πριν από λίγες μέρες ανακοινώσαμε το διορισμό και άλλων περίπου 8.600 εκπαιδευτικών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανεβαίνει ο αριθμός των διορισμών τη διετία 2022 στους 25.000 διορισμούς. Αυτοί οι τελευταίοι 8.600 που είπα γίνονται τώρα μες το καλοκαίρι. Για να αναλάβουν υπηρεσία η καινούργια εκπαιδευτική 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή αυτοί θα είναι μόνιμοι? Ναι, είναι μόνιμοι. Αυτοί που σας λέω όλοι είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Α, δεν μιλάμε για τους αναπληρωτές και όλα αυτά που γίνονται κάθε χρόνο. Όχι, μιλάμε για μόνιμους. Μέσα στο καλοκαίρι διορισμούμε 8.500 εκπαιδευτικών για τη νέα χρονιά. Άρα το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο τα σχολεία θα ανοίξουν με όσο γίνεται λιγότερες ελλείψεις ή κάθε χρόνο θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα τώρα? Καταρχάς θα ανοίξουμε πάρα πολύ καλύτερη ισορροπία μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών. Για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας οι αναπληρωτές κάλυπταν μια τεράστια μερίδα των αναγκών. Και αυτό γιατί είναι πρόβλημα? Γιατί ο αναπληρωτής πρέπει κανονικά, αυτός είναι ο στόχος μας, να κάνει αυτό που λέει η λέξη, να αναπληρώνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μιας ασθένειας, μιας εγκυμοσύνης κ.ο.κ. Προσπαθούμε λοιπόν συστηματικά με το Υπουργείο Ιστορικών εδώ και 3 χρόνια
να φέρουμε μια ισορροπία μεταξύ των μόνιμων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών. Και άμα πάρετε τώρα τυχαία σε σχολεία, θα δείτε ότι πλέον η μεγάλη πλειοψηφία είναι διορισμένη και ολοένα και μικραίνει το ποσοστό εκείνων που είναι αναπληρωτές. Κυρία Κεραμέως, αυτές οι προσλήψεις, 8.600 προσλήψεις, αφορούν και καθηγητές στα σχολεία ειδικής αγωγής? Ναι, αφορούνε. Βεβαίως, αφορούν ειδική αγωγή, γενική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια. Άρα σε όλες τις βαθμίδες. Σωστά. Τώρα, πάμε στο θέμα του ολοήμερου. Μάθαμε, ανακοινώθηκε πριν από λίγο διάστημα, ότι θα υπάρχει επέκταση του ολοήμερου μέχρι αργά το απόγευμα. Αυτό από πότε θα εφαρμοστεί? Από το Σεπτέμβριο. Εξαγγέλθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι το ολοήμερο, το οποίο σήμερα τελειώνει στις 4, επεκτείνεται ήδη από το Σεπτέμβριο στις 5.30, με στόχο να πάμε σταδιακά και στις 6. Και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι η πρόσβαση στο ολοήμερο θα είναι χωρίς κριτήρια. Παλιότερα, για να εγγραφεί ένα παιδί στο ολοήμερο, έπρεπε να υπάρχουν κριτήρια ανάλογα με την απασχόληση των γονέων κ.ο.κ. Πλέον δεν υπάρχουν κριτήρια, θα μπορεί να εγγράφεται όποιος θέλει και θα έλεγα ότι το μέτρο αυτό έχει διτή στόχευση. Αφενός την ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα βγει ένα νέο πρόγραμμα για το ολοήμερο, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη έμφαση σε δημιουργικές δράσεις, δημιουργική γραφή, καστικά κ.ο.κ. Και αφετέρου να βοηθήσει τους εργαζόμενους γονείς να άρει τυχόν εμπόδια που υπάρχουν για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Με λίγα λόγια, να το πω απλά, να φέρει πιο κοντά το σχολικό ωράριο με το ωράριο των εργαζόμενων γονέων. Όταν το παιδί σου τελειώνει στις 4, πρέπει να έχει φύγει λίγο μετά τις 3 ή 3.30, λόγω πόσο κοντά είναι το σχολείο. Όταν το σχολείο τελειώνει στις 5.30, αυτό σου δίνει ένα πολύ σημαντικό περιθώριο, μεγαλύτερο περιθώριο. Γιατί είναι και κάποιοι γονείς που δουλεύουν άλλο το πρωί, άλλο το απόγευμα, δεν προλαβαίνει ο ένας. Δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά. Πόσα σχολεία θα φτιάξουν? Το μέτρο θα ισχύσει, να τονίσω, θα ισχύσει στο 50% των ολοήμερων τμήματων της χώρας. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 5.000 τμήματα σε όλη την επικράτεια. 5.000 τμήματα σε όλη την επικράτεια, τουλάχιστον για το 2022. Για το 2023 μπορεί να επεκταθεί σε όλο το υπόλοιπο. Ο στόχος είναι να επεκτείνουμε το 2023 και στα υπόλοιπα. Και στα υπόλοιπα. Ανάγκη για τους γονείς, βέβαια. Έχουμε και κάποιες αντιδράσεις από ανθρώπους που έχουν φροντιστήρια. Όταν ανακοινώθηκε, πήραμε κάποια μηνύματα. Και λέει το παιδί πότε θα προλαβαίνει να έρθει. Δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι. Όποιος θέλει, αφήνει το παιδί του στο ολοήμερο. Κοιτάξτε, έχει να κάνει με το υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα. Το ολοήμερο είναι σε εθελοντική βάση, σε προαιρετική βάση. Και απλά θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα και για να δώσουμε πιο ποιοτική δημόσια εκπαίδευση στα παιδιά, αλλά και για να διευκολύνουμε τους εργαζόμενους γονείς. Σωστά. Πάμε τώρα στο θέμα του νομοσχεδίου. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που έχει γίνει, συγγνώμη θα σας το πω, γεφύρι της Σάρτας. Ήρθε, έφυγε, αποσύρθηκε, ξανάρχεται, αντιδρούν οι Πριτάνης. Γιατί γεφύρι της Σάρτας? Γιατί? Γιατί ήταν να ψηφιστεί πριν από λίγο διάστημα και τώρα παίρνει παράταση μέσα στο καλοκαίρι. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε Χασαπόπουλε. Θα σας πω το εξής. Δεν έχει αποσυρθεί. Ποτέ δεν αποσύρθηκε. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για 2 εβδομάδες, όπως προβλέπεται για όλα τα νομοσχέδια. Ζήτησαν η Σύνοδος Πριτάνεων να παραταθεί λίγο η διαβούλευση. Το κάναμε δεκτό. Παρατάθηκε η διαβούλευση κατά 1 εβδομάδα. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση. Να τονίσω ότι η διαβούλευση στην οποία αναφέρομαι είναι η επίσημη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται διαβούλευση και πριν και μετά. Και τώρα είμαστε στη φάση ενσωμάτωση των σχολείων, προκειμένου το νομοσχέδιο να οδεύσει στη Βουλή και, όπως είπα, ο Πρωθυπουργός να ψηφιστεί εντός Ιουλίου. Εντός Ιουλίου, γιατί αν ψηφιστεί τέλος Μαΐου, αυτό θέλω να σας πω. Πάμε 1-2 μήνες μετά. Όχι, δεν είχε πει κανείς για τέλος Μαΐου. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Ναι. Τώρα, οι Πριτάνης. Αν το είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Αστυνομία θα δούμε στα πανεπιστήμια. Πάντω, αυτό που έχετε πει πάρα πολλές φορές θα δούμε, γιατί βλέπουμε αντιδράσεις από τους Πριτάνης. Λοιπόν, κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Το νομοσχέδιο αυτό, στη μεγάλη πλειοψηφία των διατάξεών του, υπάρχει σύμπνοια όλων των παραγόντων. Να πω τι εννοώ. Εσωτερικό Εράσμου, δυνατότητα για ένα φοιτητή, για παράδειγμα, ο οποίος εισάγεται στη νομική να πάει να παρακολουθήσει για 6 μήνες πληροφορική, να ανοίξει τους ορίζοντές του, να δει κάτι διαφορετικό. Η δυνατότητα για ένα φοιτητή που εισάγεται στα οικονομικά να πάει να κάνει για 6 μήνες ιστορία. Άρα, το ιστορικό Εράσμου είναι μια δυνατότητα που δίνει, που επιτρέπει στα παιδιά να ανοίξουν τους οριζοντές τους. Δεν έχω ακούσει κανένα να είναι αντίθετος. Διπλά πτυχία, κοινά πτυχία, ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, να υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση των φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση, ασφαλιστική κάλυψη, αναγνώριση ακαδημαϊκή ανάλογα με τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, βιομηχανικά διδακτορικά. Αυτές λοιπόν είναι ρυθμίσεις, οι οποίες το ξέρετε νομίζω πολύ καλά, στη μεγάλη. Υπουργέ.
ότι οι Πριτάνοι σε όλα αυτά και οι καθηγητές δεν διαφωνούν. Γιατί δεν... Είναι το προφανές λίγο πιο μπροστά. Αυτό θέλω να τονίσω, κύριε Χασαπόπουλο, όμως. Στα 9 δέκατα του νομοσχεδίου υπάρχει απόλυτη σύμπνοια. Για την αστυνομία... Για την αστυνομία... Δεν την δώσετε αστυνομία. Πώς? Δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις. Α, τα πάρουμε ένα-ένα τώρα. Δεν συμφωνούν όλοι στην αστυνόμωση. Στα 9 δέκατα του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία, θα έλεγα, που να έχω ακούσει τουλάχιστον εγώ, ουσιαστική αντίδραση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μην το θεωρούμε δεδομένο. Okay. Κατεβαίνει ένας νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια στα 9 δέκατα του οποίου άπαντες συμφωνούν. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, δεν βάζουν και πλάτη όμως πάντως, κυρία Υπουργέ. Πώς, δεν βάζουν πλάτη? Δεν βάζουν και πλάτη. Δεν βλέπω να βάζουν και πλάτη σε αυτό. Εγώ έχω δει πολλές ανακοινώσεις πανεπιστημίων που στυλιτεύουν ακριβώς, λένε όλα αυτά τα θετικά που σας λέω και τονίζουν στο τέλος ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με ένα θέμα. Ποιο, πώς αναδεικνύονται τα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων. Αυτό το θέμα, το οποίο είναι βασικά αυτό στο οποίο αναπτύσσονται διαφορετικές προσεγγίσεις, απασχολεί 500 ανθρώπους όλη την Ελλάδα. Η πρακτική άσκηση, σας είπα, απασχολεί 600.000 φοιτητές σε όλη την Ελλάδα. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Και νομίζω ότι την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ πώς αναδεικνύεται ο Πρίτανης, παρά το ο φοιτητής να έχει περισσότερες δυνατότητες, να μπορεί να κάνει πρακτική άσκηση, να μπορεί να κάνει διπλό πτυχίο, κοινό πτυχίο. Ωραία, ναι. Εγώ να το ρωτήσω λίγο πιο. Ακούσαμε για την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση. Θα τη δούμε την αστυνομία στα πανεπιστήμια? Λοιπόν, η αστυνομία στα πανεπιστήμια, να διευκρινίσω, δεν είναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί λέμε άλλο πράγμα τώρα, γι' αυτό, ναι. Είχε προβλεφθεί σε προηγούμενο νομοσχέδιο. Εκεί είχε προβλεφθεί ρητά ότι θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα. Γιατί μετά από απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί έθετε κάποια ζητήματα ευαίσθητα και δυσυνταγματικής τάξης. Το Συμβουλίο της Επικρατείας αποφάνθηκε πριν από λίγο καιρό θετικά για τη ρύθμιση, ότι είναι συνταγματική η ρύθμιση της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Είμαστε στη φάση έκδοση του προεδρικού διατάγματος και από εκεί και πέρα είναι έτοιμες οι ομάδες να ξεκινήσουν να λάβουν υπηρεσία. Πότε θα τη δούμε την αστυνομία στα πανεπιστήμια, το Σεπτέμβριο? Κοιτάξτε, με το σχεδιασμό που από αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσα στο καλοκαίρι είναι ο σχεδιασμός. Για να εγκατασταθούν οι αστυνομικοί στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, δεν υπάρχει εγκατάσταση. Θα δρουν αυτές οι ομάδες όπου και όσο υπάρχει ανάγκη. Θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Η ελληνική αστυνομία έχει κάνει ένα σχεδιασμό που αφορά σε 4 πανεπιστήμια της χώρας, στα οποία έχουμε, θα έλεγα, κάποια φαινόμενα παραβατικότητας, τα οποία θέλουμε να αποτρέψουμε. Γιατί λέω να αποτρέψουμε? Γιατί η ομάδα αυτή, η βασική της αποστολή, είναι αποτρεπτικής φύσης. Να αποτρέπει δηλαδή την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Καταλαβαίνουμε, αλλά μέσα στο καλοκαίρι. Ωραία, Υπουργέ, μια τελευταία απάντηση. Οι Πριτάνης, πώς θα ξεπεράσετε το σκόπελο των Πριτάνων για την εκλογή τους στα σώματα? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί ξέρετε ότι αν οι Πριτάνες... Μα ποιο σκόπελο, κύριε Χασαπόπουλο, να σου πω κάτι. Ποιο σκόπελο? Εδώ οι Πριτάνες μεταξύ τους δεν έχουν συμφωνήσει σε ποιο σύστημα θα θέλαν, ούτε οι ίδιοι. Άμα ακούσετε, υπάρχουν 3 και 4 διαφορετικές προσεγγίσεις. Εγώ θέλω να σας πω, επειδή είστε πολύ έμπειροι πολιτικός και θέμα. Τα έχετε ζήσει τώρα 3 χρόνια, ακούστε λίγο. Εάν στυλώσουν τα πόδια οι Πριτάνης, ξέρετε ότι το νομοσχέδιο θα ακυρωθεί στην πράξη. Το έχει πάθει. Κύριε Χασαπόπουλε, η Σύνοδος Πριτάνων έβγαλε μια ανακοίνωση που υπογραμμίζει όλα τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου και υπογράμμισε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με την ανάδειξη των μελών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω. Άρα θα περάσει το νομοσχέδιο έτσι κι αλλιώς. Μα κοιτάξτε, σας λέω ότι είμαστε σε συνεχή διαβούλευση, ενσωματώνουμε βελτιώσεις και προτάσεις που μας έχουν κάνει, αλλά κοιτάξτε, το σύστημα διοίκησης, για να το πούμε πολύ απλά, σήμερα κυρίαρχο όργανο στο Πανεπιστήμιο είναι επί της ουσίας ένα πρόσωπο, ο Πρίτανης. Εμείς θέλουμε να πάμε από τον έναν σε ένα συλλογικό. Από τον έναν στους 11. Δεύτερο στοιχείο. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εξωστρέφεια στη διοίκηση. Γίνεται εκ των έσω αποκλειστικά. Εμείς θεωρούμε πολύ σημαντική την εξωστρέφεια. Άρα λοιπόν στο νέο σύστημα θα συμμετέχουν και μέλη εξωτερικά, εκτός δηλαδή του Πανεπιστημίου, και υπάρχει και η πρόληψη για εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος θα μπορεί να είναι εκτός Πανεπιστημίου. Είτε το τονίζω αυτά, γιατί νομίζω όλοι θέλουμε ένα σύστημα πιο συλλογικό, πιο εξωστρεφές και στην κατεύθυνση κιόλας αυτών που συμβαίνουν διεθνώς. Ας ευχηθούμε, Υπουργέ, ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει συμφωνία, θα περάσει το νομοσχέδιο και όλα θα πάνε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.